Είμαι ο Γκριγζιά της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα έχω στα χέρια μου και είμαι αρκετά ενθουσιασμένος το iPhone 15 Pro Max. Είναι τα 256GB στο χρώμα Blue Titanium. Το συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω ανοίξει ήδη πριν από περίπου 4 με 5 ημέρες, γι' αυτό δεν θα κάνουμε ακριβώς ένα unboxing. Απλά θα σας το ανοίξω, θα το δούμε και επειδή το χρησιμοποιώ τις τελευταίες 4 με 5 ημέρες σπασμωδικά, θα σας πω και την άποψή μου, αυτό δηλαδή που έχω αποκομίσει σαν εμπειρία αυτές τις ημέρες. Το κουτί λοιπόν έρχεται μέσα με το κινητό που βλέπετε αυτή τη στιγμή να έχω εδώ πέρα. Από το πλάι, από πάνω, από κάτω, από παντού βλέπετε, σας το δείχνω, είναι ακριβώς έτσι. Μέσα το κουτί η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον δεν έχει κάτι άλλο πέραν του κινητού και του τα φυλάδια και από ένα καλώδιο φόρτισης. Είναι ένα καλώδιο φόρτισης πλέον το οποίο είναι USB-C σε USB-C. Η διαφορά του από ό,τι βλέπω εδώ πέρα συγκριτικά με τα προηγούμενα τα καλώδια τα οποία υπάρχουν μέσα στα κουτιά της Apple είναι ότι αυτό εδώ πέρα δεν είναι, η αίσθησή του βασικά δεν είναι πλαστική, αλλά φαίνεται σαν να έχει ύφασμα γύρω γύρω. Μιλάμε για ένα κινητό το οποίο είναι στα 221 γραμμάρια. Στα 221 γραμμάρια είναι το Pro Max το οποίο βλέπετε εδώ, γιατί αν πάρετε το Pro είναι στα 187 γραμμάρια. Βλέπετε πως είναι η καμερά στο εδώ από πίσω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, εδώ πέρα μιλάμε για ένα πάχος το οποίο είναι στα 8,25 χιλιοστά, ενώ όσον αφορά το πλάτος του και το ύψος του έχουμε 76,7 πλάτος, ενώ το ύψος του είναι 159,9. Μιλάμε για μια οθόνη η οποία είναι στις 6,7 ίντσες και σας τη δείχνω εδώ πέρα ξανά. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι στις 6,7 ίντσες, είναι OLED, είναι Super Retina XDR και όσον αφορά την πυκνότητα και τα pixel, εδώ πέρα μιλάμε για μια οθόνη η οποία είναι στα 460 ppi. Όσον αφορά λοιπόν τα ιχνοστοιχεία, εδώ πέρα μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο είναι στα 2796x1290 δηλαδή. Ευρεία χρωματική γκάμα P3, οθόνη HDR, True Tone εννοείται, προσαρμόσιμος ρυθμός ανανέωσης επίσης μέχρι 120 Hz, τυπική φωτεινότητα στα 1000 nits, όταν παίζουμε HDR περιεχόμενο μιλάμε για φωτεινότητα στα 1600 nits, ενώ όταν είναι σε εξωτερικό χώρο το συγκεκριμένο φτάνει μέχρι 2000 nits. Έρχεται με πιστοποίηση IP68, άρα δηλαδή μιλάμε για βάθος μέχρι 6 μέτρα μέχρι 30 λεπτά, και σαφώς έρχεται με το τελευταίο chip το οποίο έχει βγάλει η Apple, το οποίο είναι το A17. Εδώ μιλάμε για εξεπίρρινη CPU, εξεπίρρινη GPU, ενώ επίσης μιλάμε για μια 16-πύρινη Neural Engine. Έρχεται με τριπλή κάμερα, η κύρια είναι στα 48 MP, ενώ επίσης έρχεται με υπερευρυγόνιο φακό στα 12 MP και τηλεφακό στα 2 και 5 επί, το οποίο είναι και αυτό στα 12 MP. Έρχεται με κάλυμμα φακού από ζαφύρι, έρχεται επίσης με όλα τα καλούδια τα οποία βάζει η Apple πάνω, δηλαδή φωτογραφία πορτρέτου, Apple πρόωρο διόρθωση στον υπερευρυγόνιο για να μην έχουμε αλλίωση στις φωτογραφίες και όλα τα υπόλοιπα καλούδια τα οποία βάζει. Ενώ όσον αφορά την μαγνητοσκόπηση, έρχεται με Full HD και 4K μέχρι 60 frames per second και σαφώς έρχεται και με 720p, ενώ αντίστοιχα μπορούμε να τραβήξουμε βίντεο σε Dolby Vision, άρα δηλαδή μιλάμε για περιεχόμενο HDR, μπορούμε να τραβήξουμε επίσης και περισσότερα frame για να μπορούμε να πάμε σε slow motion. Γενικότερα έχει πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλά καλούδια και όλα αυτά δεν μπορώ να το παραλείψω και να μην το αναφέρω σε μια οθόνη, παιδιά, η οποία είναι απίστευτη. Όταν λέμε απίστευτη, είναι εκπληκτική. Επίσης έρχεται με μπροστινή κάμερα που είναι στα 12 MP και FaceTime στο Full HD μέσω δικτύων Wi-Fi, όπως επίσης και μέσω δικτύων 5G και 4G. Φυσικά έρχεται με Face ID, φυσικά έρχεται επίσης με Apple Pay και εννοείται πως έρχεται με υποστήριξη για δίκτυα 2G, 3G, 4G και 5G. Ενώ επίσης η Apple, έχω ανοίξει και την κάμερα, υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο έχει απίστευτες ταχύτητες στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Προσωπικά μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως κάποια στιγμή που το πήρα και πήγα στο mall, οι ταχύτητες που έπιασα, και θα σας πω αυτή τη στιγμή γιατί έκανα ένα speed test εκείνη τη στιγμή για να το καταλάβω, το μέγιστο που έπιασα σε 5G δίκτυο στα 1186, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα αυτή τη στιγμή, 1186 σε download, ενώ στο upload ήταν στα 146 Mbps. Γενικότερα αυτές οι ταχύτητες θεωρούνται πάρα πολύ καλές. Βέβαια, να επισημάνω το εξής, αυτό ήταν στον εσωτερικό χώρο του mall που έχουν ξεχωριστές κεραίες τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, γιατί όταν βγήκα έξω από το mall,
από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η ταχύτητα από 1100 έπεσε στα 425. Έχετε φυσικά με Wi-Fi, το οποίο είναι στο 6Y, που είναι το πιο γρήγορο δίκτυο Wi-Fi αυτή τη στιγμή. Έχετε με Bluetooth 5.3, φυσικά έρχεται με GPS, και εδώ πέρα μιλάμε για GPS, Galileo, QZSS, GLONASS, Navic και Baidu. Και όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα επάνω έχει ένα ενσωματωμένο ηχείο και ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο. Επίσης εδώ από κάτω έρχεται με την καινούρια θύρα, η οποία είναι η USB-C, κάτι που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Δεξιά και αριστερά έχει τα μικρόφωνα, ενώ από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά έχει ακόμη ένα ηχείο. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι απλά το κουμπί που κλείνουμε και ανοίγουμε την συσκευή, ενώ από εδώ έχουμε το κουμπί αυξομοίωσης της έντασης του ήχου και έχουμε και ένα καινούριο κουμπί, το οποίο είναι το κουμπί δράσης. Το συγκεκριμένο είναι προσαρμόσιμο και μπορούμε, αντί να το βάλουμε να ανοιγοκλίνει την ένταση του ήχου και να το βάζει στο αθόρυβο, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε κάποιες λειτουργίες. Αυτές τις λειτουργίες μπορούμε να τις επιλέξουμε μέσα από τις ρυθμίσεις στην επιλογή κουμπί ενέργειας και όπως σας το δείχνω εδώ πέρα είναι οι ακόλουθες. Και έχουμε αθόρυβη λειτουργία, έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την κάμερα, έχουμε τη δυνατότητα να το επιλέξουμε για να στείλουμε κάποιο φωνητικό μήνυμα, προσβασιμότητα, δεν ξέρω τι κάνει αυτό, καμία ενέργεια, μεγέθυνση, σας το δείχνω εδώ πέρα. Τα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να μπει στη συγκέντρωση, μπορεί, είπαμε, να ανοίξει την κάμερα, μπορεί να ανάψει το φακό, φωνητικό μήνυμα, μεγέθυνση, συντόμευση. Αυτά. Έχει γενικότερα κάποιες διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με την μία που είχε παλιότερα. DisplayPort και USB 3, το οποίο φτάνει μέχρι 10 Gbps. Ενώ όσον αφορά τη φόρτιση, έρχεται με ασύρματη φόρτιση μέσω MagSafe μέχρι 15W, με ασύρματη φόρτιση μέσω QI μέχρι 7.5W. Με το που το βγάλουμε από το κουτί έρχεται με το iOS 17, ενώ με το που το ανοίξουμε παίρνει κατευθείαν την έκδοση 17.0.3, νομίζω. Είναι αυτή που έβγαλε η Apple για να μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί με τη συσκευή και είχε να κάνει με την υπερθέρμανση. Και πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα τα οποία διάβαζα στο ίντερνετ και σχόλια και αντιδράσεις του κοινού όλο αυτό το διάστημα μέχρι να πέσει εμένα το κινητό στα χέρια μου. Στο ίντερνετ διάβαζα ότι το συγκεκριμένο το τηλέφωνο, όταν το πιάνεις και το ακουμπάς, αλλάζει χρώμα. Αλήθεια. Αλλάζει χρώμα. Το ότι δηλαδή, ας πούμε, μπορεί κάποιος απλά να το πιάσει και να αφήσει μια δαχτυλιά εδώ πέρα επάνω στο μέταλλο, γιατί εδώ από πίσω, ειλικρινά, εγώ δεν έχω καταφέρει να αφήσω κάποια δαχτυλιά, δεν το έχω πιάσει βέβαια με λαδωμένα χέρια, αλλά όπως το έχω πιάσει, δεν έχω καταφέρει να αφήσω κάποια δαχτυλιά στην πίσω πλευρά. Στο πλάι, ναι, αφήνεις κάποια δαχτυλιά, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε και υπερβολικοί, δεν αλλάζει καθόλου το χρώμα. Διαβάζαμε στο ίντερνετ ότι υπερθερμαίνεται και γι' αυτό το λόγο έβγαλε και η Apple την έκδοση κατευθείαν του 17.0.3. Πλέον, με το που εγκαταστάθηκε το 17.0.3, το οποίο βέβαια έγινε από την πρώτη στιγμή με το που το ανοίγεις, μπορώ να σας πω ότι η συσκευή ζεσθενόταν λίγο από αυτή την πλευρά και όταν λέω λίγο εννοώ ότι ζεσθενόταν την πρώτη μέρα και όχι κάτι το οποίο ήταν ενοχλητικό. Μετέπειτα, ίσως ήθελε κάποια μέρα το λειτουργικό για να μπορέσει να στρώσει, δεν ξέρω τι να σας πω. Ωστόσο, από τότε δεν έχει ξεκινήσει πια να ζεσταίνεται, βασικά δεν έχει ζεσταθεί σε αυτόν τον βαθμό. Μία αναμενόμενη θέρμανση θα υπάρξει σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι ένα κινητό το οποίο δουλεύει με ασύρματα δίκτυα, έχει εδώ πέρα μέσα επεξεργαστές, έχει τα πάντα, οπότε σίγουρα θα υπάρξει μία θέρμανση, δεν θα πω υπερθέρμανση. Όσον αφορά τις κάμερες, έχετε δει σίγουρα στο ίντερνετ και άλλα στιγμιότυπα από άλλους χρήστες οι οποίοι έχουν τραβήξει. Εγώ έχω τραβήξει τρεις φωτογραφίες, μία από αυτό εδώ πέρα, μία από αυτό εδώ πέρα που είναι το Huawei Mate 50 Pro, όπως επίσης και μία από αυτό εδώ πέρα που είναι το Huawei Mate X3. Αυτό εδώ πέρα είναι το αναδιπλούμενο. Αν το δείτε, στις φωτογραφίες αυτές που έχω τραβήξει από μακριά με zoom 15x, μια κουνουπιέρα που έχω τέλος πάντων από τη Xiaomi, η οποία έχει ένα αυτοκόλλητο με κινέζικα γράμματα. Αυτό που εγώ έχω καταλάβει και έχω παρατηρήσει είναι ότι από το iPhone τα γράμματα τα κινέζικα με 15x zoom φαίνονται καθαρότερα συγκριτικά με τις άλλες δύο φωτογραφίες των άλλων δύο κινητών. Ωστόσο, η φωτογραφία από το Huawei Mate 50 Pro είναι πάρα πολύ κοντά προς την καθαρότητα των γραμμάτων
στο ίδιο zoom, ενώ το Mate X3 έρχεται τρίτο. Φαίνεται εξ αρχής βέβαια ότι η κάμερα του Mate X3 δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το Mate 50 Pro ή με το iPhone, αλλά σε γενικές γραμμές και τα τρία είναι πολύ ικανοποιητικά στο συγκεκριμένο επίπεδο. Όσον αφορά ωστόσο στο βίντεο, μαζί με την σταθεροποίηση εικόνα στην οποία έχει το βίντεο το οποίο μπορούμε να τραβήξουμε, έχει πραγματικά εκπληκτική εικόνα. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια δείγματα βίντεο τα οποία τράβηξα και η εικόνα πραγματικά φαίνεται πεντακάθαρη. Οι λεπτομέρειες, τα πάντα, φαίνεται εκπληκτικό. Σε γενικές γραμμές έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος στην πολύ μικρή εμπειρία την οποία έχω με το συγκεκριμένο κινητό. Έχω μείνει τρομερά ευχαριστημένος με το γεγονός ότι άλλαξε επιτέλους και έχει βάλει USB-C. Υπάρχουν κάποιες χαζολεπτομέρειες οι οποίες σε μένα δεν μ' αρέσανε. Σίγουρα δεν θεωρώ το πληκτρολόγιο που έχει το iPhone το καλύτερο, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι συνηθισμένος από το πληκτρολόγιο του Android. Κατά συνέπεια, θέλω εκ των πραγμάτων κάποιο διάστημα για να το συνηθίσω, άρα εξ αρχής λαμβάνομαι υπόψη το ότι μου φαίνεται περίεργο λόγω του συγκεκριμένου. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που εμένα με ενοχλήσανε ή γενικότερα δεν μου καθίσανε πολύ καλά στο iMovie, που είναι μια εφαρμογή η οποία δημιουργείται από την ίδια την εταιρεία και είναι προεγκατεστημένη στην συσκευή. Αυτή έχει να κάνει με την επεξεργασία των βίντεο και αυτό είναι ένα δικό μου θέμα καθαρά, γιατί πολλές φορές δημιουργώ βίντεο στο κινητό, το επεξεργάζομαι, το εξαγάγω και το ανεβάζω είτε στο YouTube είτε στο TikTok. Το ξαναλέω ωστόσο ότι αυτό έχει να κάνει με εμένα. Από εκεί και πέρα, συνολικά θεωρώ ότι το κινητό προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία. Με βλέπετε και εμένα μέσα από εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Συνολικά λοιπόν θεωρώ ότι το κινητό προσφέρει μια απίστευτη εμπειρία. Η οθόνη του, σας το λέω και πάλι, είναι εκπληκτική και είναι απίστευτη. Μπαταρία γενικότερα, στο λίγο που το έχω χρησιμοποιήσει εγώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά λοιπόν από μένα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει επιπλέον, καθότι δεν το σέταρα με Viber, με WhatsApp, με τα πάντα. Το χρησιμοποίησα πάρα πολύ λίγο με όσες εφαρμογές μπορούσα να χρησιμοποιήσω και δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα στη βασική μου συσκευή. Είμαι ο GreekZR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Αν χρειαστείτε κάτι όσον αφορά το κινητό και μπορώ να σας βοηθήσω και δεν το έχετε ήδη βρει, εννοείται ότι μπορείτε να μου γράψετε σχόλιο. Είναι το iPhone 15 Pro Max. Ξαναλέω ότι είμαι ο GreekZR της καρδιάς σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο και την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.